έχω μεγαλώσει με όλους αυτούς τους ανθρώπους και μέσα από τον νόμο. Δηλαδή είναι άτομα που έχω μεγαλώσει τους, έχω μεγαλώσει μαζί. Τις πρώτες δουλειές είναι και γι' αυτό είναι που χαίρομαι και μ' αρέσει. Είναι το αγόρι. Όχι, μια χαρά. Μια χαρά, κοίταξε να δεις. Είμαστε σε ένα περιβάλλον, θα είμαστε μαζί, θα συμβάλλουμε. Έχουμε μιλήσει. Είπα πάρα πολύ όμορφα όταν ήμασταν τετ' α τετ. Με ενοχλήσαν πέντε πράγματα. Με τον τρόπο σου, όχι. Είπα να πεις τον τρόπο σου. Το είναι. Μου είπε και ο Κώστας. Είναι όλα μια χαρά. Είμαστε μια χαρά πραγματικά. Δεν το λέω έτσι. Νομίζω ότι εγώ προσωπικά τα αφήνω όλα αυτά πίσω μου. Γιατί είναι και σήματα, να το πω έτσι. Όχι, νομίζω η απόφασή μου όταν μίλαγα με την παραγωγή ήταν κατευθείαν ναι, βεβαίως. Απλά πρέπει να κοιτάξω να δούμε πια τους χρόνους μου με το θέατρο. Δεν είναι, οι χρόνοι μου γενικά είναι πολύ πιεσμένοι, αλλά το θέατρο είναι θέατρο, είναι πολύ συγκεκριμένες οι ώρες. Και επειδή το live θα ήταν Παρασκευή, στην αρχή δεν το γνωρίζαμε, γι' αυτό περιμέναμε να δούμε πότε θα είναι το live, ώστε να δούμε τις κινήσεις μας. Τελικά βλέπουμε ότι το live είναι κάθε Παρασκευή, οπότε εκεί είχαμε ένα μικρό θεματάκι γιατί εγώ έχω θέατρο. Άρα τα κανονίσαμε. Η παράσταση μεταφέρθηκε μία ώρα νωρίτερα. Θα φεύγω πέρα από την πίσω πόρτα εκείνη την ημέρα για το στούντιο. Θα είμαι από το πρωί στο στούντιο για τις πρόβες. Θα φεύγω από το στούντιο, θα πηγαίνω στο θέατρο, θα κάνω την τρίωρη παράσταση, την καθόλου κουραστική. Και δεν φωνάζει καθόλου. Και δεν υπάρχει καθόλου ενέργεια και ένταση. Θα φεύγω σφαίρα γύρω στις 10.30 παραδοσιακά. Στα στούντιο για να ετοιμαστώ να έχω σχεδόν τελευταίο. Μαρία, σε έχεις εμφανίσει, δεν είναι. Γενικά το dancing μας δεν είναι θέμα σεξι, είναι όλο κοστούμια. Είναι ειδικά η Latin μπορεί, είναι από μόνη τους σεξι. Δεν είναι ρούχα, είναι σάξι, είναι τσάτσι. Και όπως ο μάνας όταν έχεις όμορφες γυναίκες να χορεύουν με αυτά τα ωραία κοστούμια, τα βαθιστερά, τα λαμπερά. Αυτό. Δεν είναι μόνο εγώ, δηλαδή είναι. Και με την ελληνική γυναίκα, πώς θα τα διδάσεις. Εξαρτάται. Δεν ξέρεις αυτά να τα χειρίζεις τον ίδια. Μετά από τόσο χρόνο. Δεν σε καλά η άλλο το έμεινε. Εκτός άλλο το και το είπε σαν, σαν συμπέρασμα από το προηγούμενο παπάτι. Είναι άλλο. Είναι μεγάλο πράγμα. Εννοώ μεγάλη κουβέντα αυτό το πράγμα. Εξαρτάται. Εξαρτάται εάν δεν φεύγεις και δεν κλείνεις προς αυτό και μένεις τη δουλειά σου καθαρά. Η δουλειά είναι δεν πάνω στο σαλί και να συγκεντρώνομαι και να σέλνω το μυαλό και να αγαπάω αυτό που κάνω. Ναι, είναι ένα φυσικό εισαγωγικά επακόλουθο αυτού το να πια ο κόσμος να σε γνωρίζει και από εκεί εκτίθεσαι στα μέσα, αλλά ξέρετε από αυτό και άμα δεν ξέρεις τι κάνεις και συγκεκριμένες αυτό που αγαπάς. Είναι τόσο καλό. Τι φορά θα σκηνήσεις, θα πάτε live. Γίνεται. Πού είναι ένας της παραγωγής, παρακαλώ, νομίζω δεν πρέπει να πω. Έχεις αφαίρει μας την κοινωνία. Όχι, δεν πρέπει, αλλά νομίζω δεν μπορώ να πω. Γιατί μου θα πάει. Πάω, έχω μπει μέσα. Πολύ νωρίς, δεν είναι. Άκου να δεις. Εγώ τα λέω. Κανείς δεν φάει. Όλοι μπαίνουμε μέσα. Γιατί θέλουμε να μπούμε. Που σημαίνει ότι δεν θέλουμε να βγούμε. Είναι λογικό. Από εκεί και πέρα, ναι κύριε Βλωτάκη, μ' ακούτε, αυτά που λέω. Ελάτε, ελάτε και εσύ, από εκεί και πέρα,
σαφέστατη. Θέλω να προσπαθώ, θέλω να κάνω πρόβες. Όσο μπορώ να μάχομαι για αυτό που κάνω, τους άλλους γενικά εγώ που δεν χρησιμοποιείς. Και αυτό είναι σαν αποτέλεσμα να παίρνω να μείνω μέσα στο παιχνίδι. Όμως εκεί, από εκεί και πέρα, μακάρι αυτό το ταξίδι, που είναι πραγματικά υπέροχο ταξίδι, γιατί είμαι και πολύ πληροφόρο εγώ, μπορεί να ξέρεις, να δυσκολεύομαι και να κουράζομαι πολύ, αλλά ταυτόχρονα είναι τόσο υπέροχο. Μακάρι αυτό το ταξίδι να είναι όσο και μεγάλο.